Θα πάω στον καθηγητή γεωγραφίας και χωροταξίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κάτοικο του κάμπου, τον κύριο Δημήτρη Γούσιο. Σας θυμίζω, τη δεύτερη, τρίτη μέρα από τις καταστροφές τα είχαμε πει ξανά και ξανά. Και σήμερα θα δούμε τι εμπειρία έχει αποκτηθεί 2,5 εβδομάδες τώρα και πώς βλέπει τα πράγματα. Γιατί μέσα στην επικαιρότητα οι ευθύνες πάνε περίπατο. Καλημέρα κύριε Γούσιο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς έχει η εικόνα αυτή τη στιγμή, χτυπάει το 112 και σε εσάς? Χτυπάει, αλλά δεν σημαίνει στην πράξη τίποτα πλέον για τους ανθρώπους. Είδα χτες μια ομάδα γύρω από ένα τραπέζι, χτυπούσε το 112 και ούτε καν στρέψαν το βλέμμα προς τα εκεί. Κάποιος είπε, α, το 112. Γιατί, πώς μεταφράζει το 112 στους ανθρώπους αυτούς? Ότι θα βρέξει σε λίγο, ότι τα φράγματα και οι γέφυρες έχουν τριπλάσια απόσταση σε πλάτος από ότι ίδια, το ίδιο το φράγμα ή η γέφυρα ψηλία συσσωρευμένη. Θέλω να πω ότι αυτές τις στιγμές μετράνε τα πράγματα πρακτικά για τον κάθε κάτοικο που είναι 100 μέτρα από το ποτάμι ή 500. Και το 112 πέρασε πλέον στην κανονικότητα, δεν κουνιέται φίλε. Και χειρότερες. Κύριε Γούσιο, δηλαδή η εικόνα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα, καταρχάς ας ελπίσουμε να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι, θα το πω αυτό. Κάτι φαίνεται ότι μειώνεται η ένταση και πάει προς τα κάτω, αλλά το θέμα εδώ τώρα δεν είναι... Πρέπει να έχουμε μια αλληλεγγύη που δεν την είδαμε έτσι και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα να πω ότι τώρα μην παρακαλάμε να πάει προς τη Λαμία, αλίμονο. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Όμως πρακτικά, εάν έχουμε έντονη βροχόπτωση, μου λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα σε πεδίο, στο επίπεδο του καθαρισμού. Ναι, ξεκινήσαμε πριν 2-3 μέρες, αλλά τώρα εντάξει, εδώ πρέπει να έχουμε, για να είμαστε δίκαιοι, και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή έχουν σπάσει τα πράγματα και τα αναχώματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα διάβασα ότι η περιφέρεια ενεργεί σε 74 σημεία, που είναι πάρα πολλά, έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Εμείς πάντως, για να το πούμε έτσι, να μεταφέρουμε μια πληροφορία στον κόσμο, εδώ σε όλη αυτή τη διαδρομή των πλημμυρισμένων χωριών ο καθαρισμός άρεσε πριν 2-3 μέρες. Μάλιστα. Έχει προκύψει εμπειρία 2-2,5 εβδομάδες μετά? Γίνεται ουσιαστική συζήτηση περί ευθυνών ή θα πάμε στη λογική, προσέξτε τι θα σας πω, ναι, αυτός που έχει το χρήμα να μοιράσει κάνει και το παιχνίδι? Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αυτό που βλέπουμε, ακόμα και εμείς που είμαστε ειδικοί ως έναν βαθμό, έτσι, ότι η καταστροφή αποκαλύπτει συνεχώς προβλήματα είτε των τελευταίων δεκαετιών, είτε της τελευταίας δεκαετίας, είτε των 3 εβδομάδων που μεσολάβησαν από την καταστροφή. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι τέτοια καταστροφή που το αποκαλύπτει από μόνη της. Και δεν σταματά να αποκαλύπτει. Συνεχώς. Συσσωρευμένα προβλήματα, ανεπάρκεια αντιμετώπισης και συντονισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι όπως είπαμε, τα είπαμε και την τελευταία φορά, υπάρχει η συσσόρευση των προβλημάτων από το 60, όταν προσπαθήσαμε, ο κύριος στόχος ήταν να διανύμουμε γη σε οποιονδήποτε ή να αλλάξουμε χρήσεις. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ζήτησα από τα παιδιά από το εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο να δείξουν τις παρεμβάσεις που γίναν σε όλα τα ποτάμια από την Ινιπέα μέχρι το Μουζάκι. Και πιστέψτε με, σε όλες τις περιπτώσεις, από τη στιγμή που το ποτάμι εισερχόταν στην πεδιάδα, υπήρχαν παρεμβάσεις εξαφάνιση των μεάνδρων, διευθέτηση της κήτης με αυτό που λέμε καναλοποίηση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα του νερού. Και σήμερα αυτό να φαίνεται
στην ορμή με την οποία το νερό διέλυσε τα πάντα εδώ. Γιατί αυτό? Για να δώσουν λίγη γη, ελάχιστη, η οποία σήμερα δεν αποδίδει τίποτα. Αν λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, το ξανατονίζω, εμείς δεχόμαστε ότι αν βρισκόμαστε στη θέση τους θα κάναμε τα ίδια πράγματα, τότε. Σήμερα όμως υπάρχει στη γεωγραφία και γενικά στο σχεδιασμό μια αρχή που λέει ότι όταν μια πολιτική πετυχαίνει πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Γιατί άλλαξαν οι συνθήκες μέσα στην οποία διαμορφώθηκε. Αυτές οι συνθήκες να μοιράσουμε τη γη για πελατειακούς λόγους, γιατί θέλαμε την αυτάρκεια που ήταν πραγματικά μετά τον πόλεμο ένα γεγονός να μην την ξαναπεινάσουμε, έδειξε εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι το βασικό. Μετά έχει δεκάδες άλλα πράγματα. Που ξέρετε κάτι, η ένταση του φαινομένου, εγώ δεν τη βλέπω ως άλωθηκη δικαιολογία. Η ένταση του φαινομένου, ξέρετε τι έκανε, δημιούργησε τέτοιους συνδυασμούς που μεγένθυναν το πρόβλημα. Δηλαδή, ήρθε η περιφέρεια να διευθετήσει την Κήτη. Άφησε το χώμα μέσα. Πριν λίγο καιρό κάποιοι κάναν κοπή δέντρων στα ανάδη του ποταμού. Δεύτερο, πριν το ημέανδρο που γίνανε το 70, όλα αυτά τώρα, λόγω της καταστροφής, συνέβαλαν στο να έχουμε πραγματικά ένα διπλασιάσει τον κίνδυνο και τις καταστροφές εννοώ. Αυτά λοιπόν έπρεπε κάπως να τα δούμε. Έπρεπε να συντονιστούμε. Δεν έγινε και έχουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από παλιά, αλλά η περιφέρεια παίζει ένα ρόλο σημαντικό. Γιατί ξέρουμε και από την Ευρώπη ότι η περιφέρεια συντονίζει και οι Δήμοι συμμετέχουν για την πρόληψη και το alert που λέμε. Δηλαδή το ότι παιδιά έχουμε ένα πρόβλημα, φύγετε, μείνετε, αλλάξτε θέση και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η περιφέρεια έχει μια ευθύνη για να συντονίσει τέτοιου είδους φαινόμενα και εδώ δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην εικόνα που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με ένα περιφερειάρχη με τζιν παντελόνι να είναι δίπλα στο σκάμα, δίπλα στο ποτάμι με ένα τεχνικό. Αν θέλαμε πραγματικά να μιλήσουμε για αποκέντρωση, για συμμετοχή των εκπροσώπων της περιφέρειας, έπρεπε και να δούμε και τους περιφερειακούς συμβούλους, έπρεπε να δούμε και δημάρχους. Αυτή η εικόνα του περιφερειάρχη που πάει παντού για να δείξει, ξέρετε, μας γυρίζει λίγα χρόνια, δεκαετίες πίσω, όταν έγινε επί δικτατορίας η περιφέρεια και είχαμε ένα άτομο. Εντάξει. Ο γνωστός Λαδάς στη Θεσσαλία. Σωστά. Εντάξει κύριε Γούσιο, όμως, κοιτάξτε τώρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τα άγχη κάποιων αιρετών. Είναι 10 μέρες πριν τις κάλπες. Το αντιλαμβάνεστε. Μου λένε εδώ, για παράδειγμα, ακούγοντάς σας, ο Γιώργος από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει. Χθες στην Εθνική Οδό είδα κομβόι να πηγαίνει προς Λάρισα με Στάγερ, Χάμερ, Καναδέζες και λεωφορεία με έστολους και ήταν φορτωμένα με βάρκες. Ετοιμάζονται για να μην ξαναγίνει το φιάσκο και να πούνε ότι ήταν τουλάχιστον έτοιμοι. Έρχονται και οι εκλογές. Ο Δημήτρης λέει: ρωτήστε τον κύριο Γούσιο, πότε εκτιμά ο ίδιος θα γίνει πλήρη καταγραφή της καταστροφής και μέχρι τότε ποιος θα καλύπτει τους πληγέντες, πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς ζούνε. Και γι' αυτό σας είπα και εγώ, μήπως εδώ μετατρέπεται αντί για μια ουσιαστική συζήτηση και μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, για ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο το λένε στα χαρτιά, μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι. Ποιος έχει το χρήμα να μοιράσει, να πάρω εγώ εσείς και δεν βαριέσαι ο διπλανός? Μα γι' αυτό στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και Σαχίνη, μιλήσαμε για την ανάγκη συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Εγώ όταν εστιάζω το ζήτημα και στο γεγονός ότι δεν λειτουργεί η αποκέντρωση, είναι γιατί πρέπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας, πρόληψης ενός φαινομένου να εισακούνται και τα αιτήματα και οι γνώσεις που έχει το τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ να το αφήσω στην άκρη. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς
πάμε σε μια στρατηγική που θα ρίξει το βάρος και την ευθύνη στο κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος έχει ένα ρόλο να παίξει για υποδομές, για κάποιους ενδεχομένους φορείς συντονισμού, αλλά εκεί πρέπει μέσα να συμμετέχει ενεργά όχι μόνο η περιφέρεια, όχι μόνο η Δήμη, αλλά και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν την περιφέρεια. Το ζήτημα είναι όμως ότι πέρα από τις πόλεις, ο ύπαιθρος χώρος που υποφέρει σήμερα δεν εκπροσωπείται πλέον. Σας είπα ότι ο καλλικρατικός Δήμος απέτυχε. Ο καλλικρατικός Δήμος σήμερα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι προσπαθώ να μιλήσω επιστημονικά, ως γραφείο ΕΣΠΑ συνδεδεμένο με την περιφέρεια. Εκεί, αν θέλετε, οργανώνεται όλη η σχέση περιφέρειας Δήμων. Α, δεν είναι μόνο αυτό όμως, δεν είναι το ΕΣΠΑ. Γι' αυτό και καταντήσαμε ο όρος απορροφητικότητα να είναι πλέον ο κεντρικός, ο κυρίαρχος όρος στην αξιολόγηση μιας περιφέρειας. Ακούγαμε ότι η περιφέρεια της Αλίας είναι η πρώτη στην απορρόφηση. Μάλιστα. Ναι, αλλά στην πράξη... Στην πράξη, βούλιαξε. Στην πράξη. Δεν είναι μόνο βούλιαξη. Ξέρετε, είναι σήμερα παράδειγμα. Μιλάτε, κύριε Σαχίνη, για τις επιπτώσεις. Εντάξει, το ότι εδώ με δέος οι άνθρωποι κοιτούσαν αν θα φύγουν τα δέντρα, με δέος κοιτούσαν μια μικρή μπουλντόζα να προσπαθεί επί μισή ώρα να φέρει βόλτα ένα μεγάλο πλάτανο για να τον ανεβάσει πάνω, και έβλεπαν δίπλα ότι υπήρχαν άλλοι 500 πλάτανοι. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι η σούμα δεν βγάζει κάτι, γιατί σου λέει θέλουν 15 μέρες για να το καθαρίσουν. Αλλά όμως μια από τις επιπτώσεις που δεν τις βλέπουμε, τουλάχιστον όσοι δεν είναι ειδικοί, είναι στα νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή... Και σας μεταφέρω γιατί είμαι εδώ. Είναι ένα εργαστήριο ανοιχτό αυτό που φτιάξαμε. Τους βλέπεις να... Τους λες τι θα κάνεις. Τίποτα. Γιατί όταν έχω δύο θηρία απέναντί μου, είπε ένα παιδί πριν δύο μέρες. Η φύση και η διοίκηση. Πώς θες εγώ να σχεδιάσω τις επενδύσεις από εδώ και πέρα. Απολύτως λογική η διαπίστωσή τους. Ακριβώς. Και βλέπετε τι λέει ένα παιδί από κάτω. Και το θέμα είναι ότι τουλάχιστον να αισθανόταν, και εδώ πέφτει τώρα το βάρος στην περιφέρεια ως οντότητα αυτοδιοικητική, να είχε παρουσία και σε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα έργα. Και δεν μπορεί να περιορίζεται ο ρόλος της περιφέρειας μόνο στα υλικά στοιχεία, ότι φτιάχνω δρόμους. Είναι και η υποστήριξη, η ύπαρξη μηχανισμών που να πάρει το παιδί από το χέρι, γιατί ξέρετε κάτι, νομίζω το είπαμε την άλλη φορά, ότι πολλοί συνάδελφοι στην Αθήνα που φτιάξαν και τους νόμους και κάνανε και τη μεταρρύθμιση διοικητική, είδαν μέσα από τις αναλύσεις που κάνουν τις δημογραφικές, η διερεύνηση της πορείας και της εξέλιξης ενός τόπου δεν περιορίζεται σε στατιστικές αναλύσεις, πόσο μάλλον όταν αυτές οι στατιστικές, τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι πιστά. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια αλλαγή στον ύπαιθρο χώρο. Δεν την είδαν όμως. Νομίζαν ότι οι πόλεις έπρεπε πλέον, οι μικρές πόλεις να γίνουν η έδρα. Ναι, να γίνει η έδρα, όντως. Η μικρή πόλη είναι η πρωτεύουσα, η μικρή χώρα, αν θέλετε. Αλλά δεν έπρεπε να πλήξουν τις κοινότητες. Και δεν έπρεπε να πλήξουν τις κοινότητες, γιατί υπάρχει μια αλλαγή, τουλάχιστον σε ορισμένες ζωές, δεν λέμε για τα ορεινά. Υπάρχουν νέα παιδιά που έρχονται μετά την κρίση. Και αυτό είναι ενδείξεις ότι κάτι ξαναγεννιέται. Έχουμε δηλαδή, θα έλεγε κανείς, μια ανάκτηση στην Πέθρο με άλλο τρόπο, με άλλα μέσα. Έχουμε ένα επικισμό με νέα παιδιά που, εντάξει, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον τις παλιές κοινότητες με τον πολύ κόσμο του 60. Αυτό τέλειωσε, εντάξει, το ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να δώσουν ένα λόγο σε αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν είναι η αρνητική πλευρά της όλης εξέλιξης. Το είπα και πριν και το ξαναλέω, ότι η καταστροφή ήταν πραγματικά μια ευκαιρία να δούμε πράγματα πλέον, να τα ζήσουμε και να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε σφαιρικά. Και τελειώνω λέγοντας ότι στην όλη υπόθεση δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα και γύρω-γύρω-γύρω
πώς εκδηλώθηκαν πρωτοβουλίες για Θεσσαλία που καταλήγουν σε τι μελέτες. Δηλαδή ξύπνησε ένα άλλο θηρίο τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι οι μελέτες. Πρώτα είδατε κάποιους να καλέσουν και το Πανεπιστημιακό Δυναμικό της Θεσσαλίας. Αυτό που με κριτήρια. Γιατί ξέρουμε και εδώ, άλλοι είναι, είναι εδώ, άλλοι δουλεύουν. Δεν θα το δείτε. Σε άλλα επίπεδα. Δεν θα το καλέσουν. Αυτό είναι και ένα έλλειμμα της περιφέρειας, ότι δεν στήριξε το τοπικό πανεπιστημιακό δυναμικό ώστε να κάνει θεματικές ομάδες χωρίς χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ υπάρχουν, το είπε νυχτή, εγώ να το πω ευθέως, βιομηχανίες μελετών, μελετητικών γραφείων, copy-paste, που πολλές φορές δεν αλλάζουν ούτε το όνομα της περιοχής, το φοράνε, το κουμπώνουν σε άλλη περιοχή. Το ξέρετε. Άρα θέλω να σας ρωτήσω, οδεύοντας προς το τέλος, γιατί πάνω κάτω η υπόθεση της Θεσσαλίας είναι μια μικρογραφία όλων των περιφερειών της χώρας. Γιατί κοιτάξτε, και εδώ που συζητάμε στην Κρήτη, ξέρετε, μετά από καταστροφές και πτώσεις και ιστορικών γεφυριών, λόγω αυθαιρεσιών, όχι λόγω κλιματικής αλλαγής, χτίζαμε μέσα στις όχθες, τα πήραν όλα. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια ούτε καθαρισμοί υπάρχουν και ξαναχτίζονται αυθαιρεσίες. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με την επιστημονική σας ιδιότητα, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε στρατηγικά να καθίσουν κάτω με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα και να βγει ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο, ξεκινώντας από το τι χώρα θέλουμε στους τομείς της ανάπτυξης, ακούω ανάπτυξη, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, και πού τα θέλουμε αυτά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το έχει κάνει η Ευρώπη πριν δεκάδες χρόνια και εμείς ακόμα το ψάχνουμε. Αυτό δείχνει και τη θέση μας σε σχέση με την Ευρώπη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αλλά εγώ θα απαντήσω πολύ απλά, ότι σήμερα πλέον τα πράγματα δεν είναι όπως πριν 30 χρόνια που λέγαμε Γεωργή, Αστή και ούτω καθεξής. Σήμερα, και εδώ το κάνω λάθος, εγώ ξαναγυρίζω πάλι στην Ήπειρο, γιατί αυτή αντιπροσωπεύω, είναι ότι η οικογένεια, ο νέος, το νέο ζευγάρι, είναι πλέον και γεωργός και πολυδραστήριος, γιατί ξέρετε, αυξήθηκαν οι λειτουργίες της υπαίθρου και εκεί είναι λογικό ότι ήρθαν νέες δραστηριότητες. Τι θέλω να πω με αυτό, σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε. Ότι ενώ έχουμε μια κοινωνία που αλλάζει, ενώ έχουμε μια κοινωνία που γίνεται πολυδραστήρια, πολυδιάστατη, τα εργαλεία που διαθέτουμε σε μεγάλο βαθμό μένουν στην παλιά προσέγγιση του 1970-80, που έχουμε γεωργούς. Δεν είναι γεωργοί τα παιδιά σήμερα με το ίντερνετ και με το αμάξι τους και με το πλαίσιο ζωής που προσπαθούν να το βελτιώσουν. Λέτε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω κάτι τελευταίο. Ξέρετε γιατί αδειάζει το χωριό της Ελλάδας? Δεν αδειάζει για κανένα λόγο, ούτε οικονομικό, ούτε κοινωνικό, ούτε τίποτα πλέον. Αδειάζει λόγω των φροντιστηρίων. Ο γονιός που έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, λέει, προκειμένου εγώ από τα 10 μέχρι τα 18 να πηγαίνω έρχομαι στην Κομόπολη που είναι 10 χιλιόμετρα, 20 και 30 χιλιόμετρα, θα πάω να μείνω εκεί. Και όταν πάει να μείνει εκεί, αλλάζει μια σχέση πολύ σημαντική. Όταν λοιπόν πάμε να κάνουμε εμείς αναλύσεις και να δούμε πώς διαχειριζόμαστε το χώρο, πώς τους ενεργοποιούμε να μπουν μέσα σε διαδικασία σχεδιασμού, και ακούσω ότι φεύγω γιατί έχει φροντιστήριο, και σταματάει η επιστήμη να λειτουργεί. Και καταλήγουμε στο εξής, για να μην σας τρώω και τον χρόνο, ότι τελικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε περιφέρεια, κάθε δήμος, είναι να έχει απέναντί της μια ομάδα διεπιστημονική. Με όλους τους, δεν μπορεί να είναι μόνο γεωλόγοι, τοπογράφοι, γεωπόνοι ή γεωγράφοι όπως εγώ. Και αυτό βλέπετε ότι δεν το επιδιώκει κανείς. Ενώ είναι σήμερα στην Ευρώπη, είμαστε εκεί, συνεργαζόμαστε με συναδέλφους, είναι εκ των ουκάνες. Μάλιστα. Αυτό είναι και, αν θέλετε, το κλασικό που θα έπρεπε να ακολουθείς αν μιλάς για επιτελικά κράτη σε όλους τους βαθμούς. Αυτό είναι επιτελείο. Αυτό που περιγράφεται ακριβώς τώρα. Σε όλους τους βαθμούς, όπως το είπατε. Μάλιστα. Αυτό δεν έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό και εγώ εστιάζω στη σχέση περιφέρειας Δήμων. Γιατί
αποδείχθηκε τελικά ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν, η περιφέρεια έδειξε τις αδυναμίες της. Αλλά φταίνε και οι νέοι δήμοι πλέον που δεν λειτουργούν μαζί με την περιφέρεια. Δεν παρεμβαίνουν, δεν έχουν λόγο. Σας είπα ότι έχουν τις επιτροπές διαβούλευσης, καμία δεν λειτουργεί. Αν μου βρείτε σε μια επιτροπή διαβούλευσης που έγινε στη Θεσσαλία. Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο η Θεσσαλία. Εγώ παρακολουθώ τώρα στις δημοτικές εκλογές, υπάρχει μια εσπολαγνία. Τόσα από το ΕΣΠΑ, τόσα από το ΕΣΠΑ, στο διατάφτα όμως. Μάλιστα, κύριε Γούσιο. Λοιπόν, καλό 112, θα σας ευχηθώ. Τι να σας πω τώρα. Με συγχωρείτε, μου το έγραψε εδώ ο Κώστας από τη γενιά του 114 το 60. Πήγαμε στη γενιά του 112 το 2023. Λοιπόν. Εντάξει, άμα είμαστε εκτός όμως. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε να φύγει, να μειωθεί κάπως και να. Να φύγει και ο Λιάκος, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Πάντως, ένα καλό είναι ότι. Μάλιστα το επιδιώξουμε εμείς, σαν παράδειγμα, ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη από την Ευρώπη, από τα δικά μας κανάλια, που ζητάει να συμμετάσχουν, να βοηθήσουν. Υπάρχει μια πρωτοβουλία, συζητάμε και με διάφορα ιδρύματα και στην Ελλάδα, να γίνει εδώ μια ζώνη πιλωτική, δηλαδή να δείξουμε τι θα μπορούσε να γίνει από τα κάτω όμως. Από τα κάτω. Καλό είναι να έχουμε και τους από πάνω μαζί. Αλλά εντός κάποιων ημερών θα περνάω μάλλον τις εκλογές για να μην θεωρήσουν ότι γίνεται και προεκλογικά. Έχετε δίκιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γούσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.